Νάτος, Γιάννη, καταπληκτική συνέντευξη. Αλήθεια. Καταπληκτική. Πού να δεις τώρα τι άλλα καταπληκτικά έχω να σου πω, διότι εγώ είμαι ήδη στο ρυθμό της Eurovision, παιδιά μου, διότι ναι, εμείς εδώ είχαμε πει πρώτη για την Τάμπτα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision και θα τη συναντήσουμε στο Tel Aviv, στο Ισραήλ, το Μάιο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Προσέχω ακριβώς τι λέω και έχει κάνει επαφές με πρόσωπο της ΕΡΤ προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Λοιπόν, βρήκαμε ήδη τέλος εμείς, πρόσωπο. Γιατί στην Κύπρο έχουμε ετοιμάσει ήδη βαλίτσες. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε λοιπόν ήδη βαλίτσες και εμείς εδώ για το Ισραήλ, διότι παιδιά μου, εγώ ήδη την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει ότι πάμε για απευθείας ανάθεση. Αυτό δεν αλλάζει. Και μόλις πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε και από την ΕΡΤ η επιτροπή που θα αναλάβει όλο το εγχείρημα της Eurovision. Σας είχα λοιπόν αναφέρει στα διάφορα πρόσωπα τα οποία είχαν ακουστεί μέχρι τότε και το όνομα της Κατερίνας Ντούσκα. Ήμασταν εμείς εδώ οι πρώτοι που είπαμε αυτό το όνομα. Νομίζω ότι ίσως και στο ευρύ κοινό δεν είναι πολύ γνωστή η Ελληνοκαναδέζα τραγουδοποιός. Δηλαδή, εγώ θα εκπροσωπήσω το κοινό που δεν είναι πολύ γνωστή η Κατερίνα Ντούσκα, γιατί είμαι σίγουρη ότι για κάποιους ανθρώπους είναι πάρα πολύ γνωστή και την ακολουθούν και πηγαίνουν και την ακούνε και ξέρουν και τα τραγούδια. Αφού χτες είχε κλείσει η τραγουδούσε η Ντούσκα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως. Γιάννη μας, συγγνώμη. Να ακούσουμε λίγο. Για να μην έχουν και τις εξυπνάδες εκ των δεξιών μου, να ακούσουμε και λίγο ένα δείγμα από τη φωνή της για όσους δεν την ξέρουν. Εγώ δεν την ξέρω. Για να δούμε για περί τίνος πρόκειται. Και μετά έχω να σας πω όλο το παρασκήνιο. Για πάμε. Εγώ που είμαι τέτοιο. Για παίζουμε, Στέφανε, τώρα. Εξαιρετική λαρικισμή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Εγώ ήθελα να πω ότι αν την άκουγα, ας πούμε, σαν ραδιόφωνο, θα νόμιζα ότι είναι η Μόνικα. Δεν είναι η Μόνικα, είναι η Κατερίνα Ντούσκα. Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καταρχήν. Η οποία λέγεται. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ γνωστή στο αγγλόφωνο κοινό. Όχι αγγλόφωνο κοινό, δηλαδή σε ένα εναλλακτικό κοινό που αγαπάει αυτή του είδους τη μουσική, την οποία την αποκαλούν την Ελληνίδα Amy Winehouse. Καταλαβαίνετε λόγο. Γιατί. Να ηρεμήσουμε. Λέω πώ. Κοίταξε να δει. Μαριλό μου, η Life την έχει αποκαλέσει έτσι. Εσύ δεν θα πεις κάτι άλλο. Για πες γενικά το άλλο. Ψάχνουμε συνέχεια ο Έλληνας τάδε, Έλληνας τάδε. Νομίζω εντάξει, ότι ο ήχος της παραπέμπει πάρα είναι πολύ σε αυτό. Δεν παραπέμπει ο ήχος της. Σε τι παραπέμπει, ακούω κάτι τριξίματα στο αυτί μου. Εκτός αυτού θέλω να σου πω ότι εμένα μου αρέσει η Κατερίνα Ντούσκα. Είναι Λουσκα, πολύ καλή πραγματικά. Αλλά. Α, είναι. Πάλι αλλά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχει ένα άλλο ευχαριστώ. Μα έχει πάντα ένα άλλο όμως. Είναι η Eurovision. Είναι ένας διαγωνισμός έτσι λίγο pop, λίγο λάμψης. Λοιπόν, μήπως πάλι μου επιτρέπετε εγώ να πω το παρασκήνιο τώρα. Το πάμε γιατί έντεχνα από εκεί λοιπόν, τώρα. Έντεχνο ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι έντεχνο, Μαριλού. Δεν είναι έντεχνο αυτό. Δεν είναι έντεχνο. Παιδιά, η γυναίκα αλλά δεν είναι ευχαριστημένη. Πολύ. Άμα δεν έχει κάτι είναι με φαγητό, δεν της αρέσει. Τέλος. Άμα βγάλουμε, μισό λεπτό, Γιάννη, άμα βγάλουμε Μαριλού την Κατερίνα Ντούσκα να τρώει πίτσα στη Eurovision. Θα είναι η πρώτη της φάνη, Μαριλού. Θα ήταν λίγο καλύτερο. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το παρασκήνιο όλης της συμφωνίας. Λοιπόν, καταρχήν λέμε, λοιπόν, Κατερίνα Ντούσκα, αν μπορούσα λίγο να το παραλληλήσω με το πώς ακριβώς έχει γίνει με την Τάμπτα, είναι λοιπόν το πρόσωπο ουσιαστικά το οποίο απευθύνεται πρώτα η ΕΡΤ. Μπράβο, πολύ και μετά θα δούμε, και μετά θα δούμε αν τελικά πολύ αυτό το πράγμα προχωρήσει. Όμως οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πολύ δύσκολα θα χαλάσει από αυτή η Ντούσκα συμφωνία. Ντούσκα εξαρτάται λοιπόν. Προσέξτε, συνεχίζω. Αυτό λες. Τα τελευταία τρία ονόματα που είχαν ακουστεί, που είχαν πέσει στο τραπέζι μέχρι την τελευταία εβδομάδα ήταν η Μαριέτα Φαφούτη, η Κατερίνα Ντούσκα και η Έλενα τον Άδερβιου. Για την Έλενα ξέρω ότι η εταιρεία έχει αντιρρήσεις. Η Μαριέτα Φαφούτη έχω μιλήσει με ανθρώπους που την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια προσέγγιση προς το παρόν. Οπότε κλειδώστε αυτό το όνομα. Το κλειδέστε την Κατερίνα Ντούσκα. Εμείς το είπαμε πρώτοι εδώ. Το θυμόσαστε πολύ αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα πρόσωπη. Τώρα θυμήθηκα. Πίσω. Συγγνώμη, Στέφανε. Τώρα θυμήθηκα από ότι τον είχε δει ο Γιώργος Γρηγοριάννης και είχε πει πάρα πολύ καλό αυτό. Την είχε δει ένα κοντινό με μαγιό. Και συμφωνώ και τώρα που ακούω τη φωνή της. Και τώρα ναι. Είναι τρομερή επιλογή νομίζω για να στείλουμε κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι και η Μαριλού θα της αρέσει το τέλος. Αφού δεν είναι λάτρης
του μπουζουκιού, γιατί να στείλουμε πάλι ένα τέτοιο τραγούδι. Είναι πολύ νόημα. Γιατί να στείλουμε πάλι κάτι ελαφροπόπ το οποίο κάποιοι θα χορεύουν και δεν θα μπορούν και φωνητικά να το υποστηρίξουν. Η κοπέλα αυτή δεν θεωρώ ότι είναι για την Eurovision, απλά. Εγώ θέλω πραγματικά να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος. Είσαι ο πρόεδρος του CBU, είσαι εκεί. Finger crossed, όπως λένε και οι Άγγλοι που είναι. Μπράβο. Οπότε να είμαστε μέχρι τέλος της εβδομάδας, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Σημαία δεύτερη έχει στις αποσκευές σου για το Ισραήλ, αυτό. Δεν, από την Έλληνα Παπαρίζου δεν έχω, μία είχα. Παιδιά, ναι, δεν είναι. Τι είναι. Τι είναι αυτό, κατσετάκι, το δίνουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε ούτως ή άλλως. Πρωτοπόρος, πάντα πρώτος από όλους. Νομίζω είμαι λίγο σαν την Vogue στην Eurovision. Πώς λένε ότι αν δεν είναι στη Vogue δεν είναι στη μόδα. Αν δεν το πει το πουλοπουλάκι, δεν είναι. Κατάλαβες. Εσύ είσαι ιδέα, δεν είσαι δημοσιογράφος, Γιάννη μας, είσαι ιδέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής της συμμετοχής. Πω πω, και εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Θα την πείσουμε.